Στο πιο ενδιαφέρον μάτς για την τρίτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης τον ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο δυναμικά στο παιχνίδι και έχασαν την πρώτη τους καλή ευκαιρία μόλις στο τρίτο λεπτό, όταν ο Στολτίδης πήρε την μπάλα, αρκετές συμμάχες έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Καφές είναι αυτός που δοκιμάζει το σουτ για να ανησυχήσει τον Φερνάντες. Η ομάδα του Λιμανιού για ακόμη μια φορά μπροστά. Φάουλ με τον Τζόρτζεβιτς, με υπερένταση ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ διώχνει σε κόρνερ. Εκτέλεσης αυτού. Στο 7ο λεπτό ο Καφές, μπέρδεμα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Η μπάλα βρίσκει στα πόδια του Κωνσταντίνου μετά την προσπάθεια του Φερνάντες να απομακρύνει. 1-0 για τους Ερυθρόλευκους. Μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ βλέπουμε και πάλι την αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντίνου δεν το περίμενε, έστειλε όμως την μπάλα στα δίχτυα. Από αυτή τη στιγμή το μυαλό μας είναι στην Βαλέθεια. Όλη αυτή η εβδομάδα είχαμε πειθαρχικό στόχο το πρωτάθλημα και τον ΠΑΟΚ. Ευτυχώς τα καταφέραμε για να μπορούμε από αύριο να ασχοληθούμε με την Βαλέθεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δυστυχώς σε μια αποτυχία σήμερα δεν θα κάνουμε το μυαλό μας βάλει. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ένα λεπτό αργότερα ο Ολυμπιακός βρέθηκε και πάλι μπροστά με τον Κωνσταντίνου. Καλό σου, το Φερνάντες ήταν σε σωστή θέση αυτή τη φορά για να μπλοκάρει την μπάλα. Το συγκρότημα του Τρόντ Σόλιτ για ακόμη μια φορά μπροστά. Ο Κάς στο γέμισμα διώχνει η αμυντική του ΠΑΟΚ. Ο Καφές με το κεφάλι τροφοδοτεί τον Κωνσταντίνου, ο οποίος κάνει την προβολή, δεν προλαβαίνει όμως την μπάλα για να την στείλει στα δίχτυα του Φερνάντες. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στο 27ο λεπτό να στείλει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Φερνάντες. Ένα γκολ όμως το οποίο ακυρώθηκε καθώς προηγήθηκε επιθετικό φάουλ του Στολτίδη επάνω στο Φερνάντες. Ένα φάουλ το οποίο κατελόγησε ο διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Μπριάκος. Πρόλαβε ο Φερνάντες και έγινε επιθετικό φάουλ από τον Στολτίδη. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, βρέθηκε μπροστά, ο Ζαγοράκης πέρασε την μπάλα στον Χαραλαμπίδη, ο οποίος γέμισε για τον Μίετσελ. Τελευταίος όμως δεν έκανε καλό κοντρόλ, αποτέλεσμα αυτού να χαθεί μια καλή ευκαιρία για τους Θεσσαλονίκης. Ό,τι δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός στο 27ο λεπτό, το πέτυχε 2 λεπτά αργότερα, στο 21ο δηλαδή, μετά από σέντρα του Στολτίδη. Διώχνει ο Φερνάντες, υποδειγματικό πλασέ του Καστίγιο. Ο Κωνσταντινίδης έτρεξε, δεν πρόλαβε όμως, η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τη Θεσσαλονίκη για αυτή την συγκεκριμένη φάση. Ο διαιτητής Μπριάκος όμως συμβουλεύτηκε τον βοηθό του και έδειξε πως ήταν γκολ για τον Ολυμπιακό στο 21ο λεπτό. Αυτή την κάμερα φαίνεται πως η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Ο Τρόντ Σόλιτ σαφώς ικανοποιημένος από την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κωνσταντίνου έχασε μία ακόμη ευκαιρία 3 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα μετά από σέντρα του Ζευλάκοφ. Και στο δεύτερο ημίχρονο οι πρωτοαθλητές συνέχισαν να είναι εξίσου επιθετικοί. Πολύ όμορφη συνεργασία του Καστίγιο με τον Κωνσταντίνου. Ο τελευταίος αφήνει στον Καφέ καλό το σουτ. Η μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Φερνάντες. Μία από τις λίγες επιθετικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ. Καλή συνεργασία Τόργκελε με Χαραλαμπίδη. Ο τελευταίος δοκιμάζει το σουτ, το οποίο δεν είναι καλό στο 52. Από τον Νικοπολίδη ξεκινάει η επόμενη φάση για τον Ολυμπιακό. Η φάση στο 52ο λεπτό. Ο Κάς είχε την έμπνευση, δοκίμασε τη λόμπα. Η μπάλα όμως κατέληξε out. Πολλά τα χαμόγελα για την καλή παρουσία του Ολυμπιακού, ο οποίος φτάνει πολύ κοντά σε ένα ακόμη γκολ με τον Ζευλάκοφ, σε μοναδική πραγματικά ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους. Ο Φερνάντες με υπερένταση διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ στο 60 λεπτό. Ο Μπαλάφας βρίσκει τον Μίτσελ, σούτ εν κινήσει, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Νικοπολίδη. Μοναδική ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να μειώσουν σε 2-1.
την μπάλα, ακούμπησε βεβαίως και ο Νικοπολίδης. Βρισκόμαστε στο 72ο λεπτό. Ο Πατσάτζογλου, ο οποίος είχε περάσει μερικά λεπτά νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο, βρήκε καινούς διαδρόμους, δοκίμασε το σουτ. Καμία όμως η ανησυχία για τον Πορτογάλο τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Όμορφη ενέργεια από τον Καστίγιο, ο οποίος περνάει την μπάλα στον Καφέ. Αυτός γυρίζει για να βρει τον Κωνσταντίνου. Έχει καταλάβει τη φάση ο Φερνάντες, πέφτει και μπλοκάρει. Τελευταία ευκαιρία στον αγώνα. Ανήκει στον ΠΑΟΚ. Ο Αραμπατζής πέρασε τον Τόργκελε. Αυτός πλάσαρε τον Νικοπολίδη. Ο Ανατολάκης όμως έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ 2-0. Νίκη για τους Ερυθρόλευκους, τρίτη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα.